Καλώ ήρθατε στο νέο μα σπίτι. Επιτέλου είναι έτοιμο. Μετακόμιση vlog, λοιπόν, όπω μου ζητήσατε. Και εδώ βλέπετε ότι ένα νεόθμητο σπίτι, πριν ξεκινήσει η μετακόμιση, χρειάζεται έναν πολύ καλό επαγγελματικό καθαρισμό. Όπω είδατε και στο Instagram, σε αυτό στάθηκε δίπλα μου η ομάδα του δουλευταρά. Πολύ άμεσα, λοιπόν, ήρθε το συνεργείο καθαρισμού και ξεκίνησε τη δουλειά με τα επαγγελματικά του μηχανήματα. Ξεκίνησαν από τι δουλάπε, από τι πόρτε και συνέχισαν στα μπάνια, που για μένα είναι το πιο σημαντικό. Βέβαια, μετά κατάλαβα πως όλα είναι σημαντικά, ειδικά τα επαγγελματικά μηχανήματα. Θα δείτε σε λίγο πού κρυβότανε παιδιά η σκόνη και θα τρελαθείτε. Εδώ λοιπόν τα παιδιά συνεχίζουν με τα παράθυρα και μέσα και έξω σε όλα τα δωμάτια, από τα πιο εύκολα μέχρι τα πιο δύσκολα. Δείτε τώρα από πού θα βγάλει τη σκόνη αυτό το μηχάνημα. Ούτε που θα τη φανταζόμουν αν καθάριζα μόνο μου ότι έπρεπε να καθαρίσω και εκεί πέρα με αυτό το φυσιτήρα. Μετά τα τζάμια λοιπόν περάσαμε στα μπαλκόνια. Δείτε λίγο το πιεστικό τι θα βγάλει. Έγινε λοιπόν μετά και το τζάμι και από τη μέσα πλευρά αλλά και από την έξω. Και εδώ χρησιμοποιήθηκε και μια ειδική σπάτουλα που έβγαλε κάποια σημάδια που υπήρχαν από τα αυτοκόλλητο. Συνεχίσαμε με αυτή την ειδική σκούπα που είναι για να βγάζει τη σκόνη από του τείχου, ούτε που το γνώριζα. Και τέλο, περάσαμε στα πατώματα. Πρώτο βήμα, ηλεκτρική σκούπα παντού. Δεύτερο βήμα, αυτό το ειδικό μηχάνημα το οποίο καθάρισε παιδιά όλα τα πλακάκια, έφυγε όλη η σκόνη και τυχόν μπογιά που είχε πέσει. Το καθάρισε τόσο καλά που εγώ μπορούσα να ξαπλώσω αλλά και να φάω. Με τη βοήθεια λοιπόν του βουλεφταράκι και με πεντακάθαρο σπιτάκι είμαστε τώρα έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη μετακόμιση. Κάντε follow για να μην χάσετε τα επόμενα vlogs της μετακόμισης.